12 κεφάλαιο, 12 εδάφιο, από τη σελίδα 1068. Δια τούτο λοιπόν ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, δια να μη εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδής θέλει δι τον Κύριον, παρατηρούντας μήπως συστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και δια ταύτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της δια μία βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν μετά δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότων, σκότος και ανεμοστρόβιλων, και εις άλπικας ήχων και φωνήν λόγων, την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον, και ζώων ανεγγείς το όρος θέλει λιθοβοληθεί, ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερό ήταν το φαινόμενον, ως το Μωυσής είπε, κατάφοβος είμαι και έντρομος, αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνια Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων και εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εις ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ή την εις έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και σέμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερον παρά του Άβελ. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε στον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς αν αποστραφούμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, το οποίο η φωνή την γη νεσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ και εγώ σίω, ουχή μόνο την γη, αλλά και τον ουρανόν. Το δε αιτι άπαξ θηλή των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλεία να σάλευθον ασκρατώμεν τη χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστως των Θεών με σέβας και με βλάβια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Και αλλού λέει είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος εις χείρας Θεού ζώντος. Θεός είναι αγάπη, είναι εκτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Αλλά όμως αδελφοί αγαπητοί είναι και πυρ καταναλίσκων εις αυτούς που δεν κρατούν τη χάρη ώστε να λατρεύουν ευαρέστως το Θεό με σέβας και με βλάβια. Σήμερα λοιπόν λατρεύουμε το Θεό και αυτό είναι βέβαιο. Ήρθαμε να λατρέψουμε τον Ιησού Χριστό. Ήρθαμε να λατρέψουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Ήρθαμε να μετανοήσουμε σε Αυτόν. Να εξητήσουμε το πρόσωπό Του. Να ζητήσουμε έλεος και χάρη. Αλλά το ερώτημα είναι, ήρθαμε με σέβας και με ευλάβεια. Ήρθαμε. Ήρθαμε χωρίς καταφρόνηση, όπως καταφρόνησε ο Ισάφ κάποτε τα πρωτοτόκια και απεδοκιμάστη, όπως κατεφρόνησε κάποτε τον λαλούντα επί της γης ο λαός Ισραήλ και άφησε τα κόλλα του στην έρημο. Ήρθαμε λοιπόν όχι με καταφρόνηση αλλά με φόβο και τρόμο να ακούσουμε τη φωνή του λαλούντος εκ του ουρανού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι τα σαλευόμενα θα εξαφανιστούν. Όλα ό,τι βλέπετε. Και όχι μετά από χιλιάδες χρόνια. Δεν ξέρω πότε, αλλά ξέρω ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Όλα τα βλεπόμενα, η γη, η ουρανή. Όλα ό,τι βλέπετε θα εξαφανιστούν. Ο Λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Και αυτός που θα μείνει πιστός στο Λόγο του Θεού και αυτός θα μείνει στον αιώνα. Με σέβας λοιπόν και με βλάβια θα σταθούμε την ώρα αυτή στην παρουσία του Θεού, στην προσευχή μας, στην νηστεία μας. Θα ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού αναγνωρίζοντας και ομολογώντας
το αμαρτωλό παρελθόν μας, τα λάθη μας, αλλά και τα κρύφια αμαρτήματά μας. Ο Χαβ δεν είχε καταλάβει την αμαρτία του, ούτε και ο Ισάφ είχε καταλάβει την αμαρτία του όταν περιφρόνησε τα πρωτοτόκια. Αλλά ούτε και εγώ είχα καταλάβει την αιτία. Το αποδεχόμουν του θανάτου του Ανανία και της Σαφύρας. Δεν έλεγα ο Θεός είναι άδικος, αλλά έλεγα ότι ο Θεός είναι αυστηρός. Αλλά τώρα λέω ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Είναι αγαθός, αλλά δίκαιος. Και όπως είναι γραμμένο, είναι δίκαιος ο Θεός και δεν θα λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετείτε και συνεχίζετε να υπηρετείτε τους Αγίους, ώστε να σας χαρίσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Έτσι ο Θεός είναι δίκαιος να ενεργήσει σε κάθε έναν από εμάς που φέρει ανάθεμα και ευδέλιγμα ενώπιόν του με ψέμα προς το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ιδιαίτερα με περιφρόνηση στο λαλούντα από τον ουρανό. Αδελφοί αγαπητοί, μη σκληρύνουμε την καρδιά μας σήμερα. Μη σκληρύνουμε την καρδιά μας. Μην πούμε είναι για αυτόν και για εκείνον, αλλά καθένας να πει μήπως είμαι εγώ Κύριε που σήμερα είπες τέτοιο πράγμα. Ζητάω τον αγιασμό και αυτός είναι ο στόχος μας, το είπαμε απ' αρχής. Και εδώ και αρκετές μέρες το λογαριάζουμε, το σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει δεκτή την προσφορά μας, αυτή τη μικρή θυσία της νηστείας μας και να απαντήσει και να δούμε τον αγιασμό μέσα στην Εκκλησία τέλειο και πλήρη. Δεν θέλουμε να φύγει αυτή η μέρα σαν μια μέρα έτσι ταλαιπωρίας και χωρίς αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να είναι η μέρα ταλαιπωρίας, θέλουμε να είναι η μέρα ευλογίας. Δεν θέλουμε να είναι μέρα χωρίς αποτέλεσμα. Θέλουμε να είναι μέρα με μεγάλα αποτελέσματα Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια. Και θέλω να κάτσω όλη την ημέρα, αν μπορώ. Όχι για σας, για μένα. Ούτε και για την οικογένειά μου ακόμη. Για μένα. Γιατί θέλω κάποια στιγμή να ακούσω «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Και θέλω έτσι να σταθούμε αδερφοί όλοι μας, καθένας για τον εαυτό του. Σήμερα θα σταθείς για σένα αδερφέ, αποκλειστικά και αδελφοί. Αποκλειστικά για σένα. Αποκλειστικά, ξέχασε τώρα τα προβλήματά σου, ξέχασε τις ευλογίες του Θεού, ξέχασε την οικογένειά σου, ξέχασε τις υποχρεώσεις σου, ξέχασε τις αμαρτίες σου. Όλα ξέχασε τα. Και στάσου τα πόδια του Χριστού. Και πες μετανοώ. Φύσε Κύριε εμού. Το Ευαγγέλιο η Γραφή λέει φύσε Κύριε του λαού σου. Εμείς θα πούμε Κύριε σφύσε Κύριε του εαυτού μου. Λυπήσουμε, σπλαχνίσουμε. Σαν τον τελώνι να σταθούμε αδελφοί. Όχι σαν τον Φαρισαίο που αυτοδικαιωνότανε στην προσευχή του προσευχόμενος προς τον εαυτό του, αλλά σαν τον τελώνι που ταπεινωνότανε προς τον Θεό, προσευχόμενος προς τον Θεό. Η λάσθη τίμη το αμαρτωλό. Λυπήσουμε, σπλαχνίσουμε. Σαν τον δούλο εκείνο που όταν τον εκάλεσε ο Κύριος του για να κάνει λογαριασμό με αυτόν, τον ευρήκε να είναι ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Και το αποτέλεσμα θα ήταν να πουληθεί αυτός, η οικογένειά του και τα υπάρχοντά του και πάλι δεν θα εξοφλεί το χρέος το μεγάλο. Αλλά προσεκίνησε και παρακάλεσε τον Κύριό του, σπλαχνίσουμε, θα σου ανταποδώσω. Τι να ανταποδώσεις καημένε μου. Αλλά ο Κύριός το σπλαχνίστηκε. Και σήμερα να φύγουμε αδελφοί αγαπητοί και να μας έχει σπλαχνιστεί ο Θεός. Να φύγουμε με το έλεος του Χριστού στη ζωή μας. Να φύγουμε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Με την αποκατάσταση των αδικιών που έχουμε κάνει. Και να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Μια ζωή όμως που θα είναι μέσα στη μακροθυμία. Μην το κάνουμε κι εμείς σαν
αυτόν τον δούλο τον ίδιον, ο οποίος είδε τον σύνδουλό του που του χρώσταγε 100 δινάρια και τον έπνιγε, δώστο μου, και τον έβαλε φυλακή. Και ύστερα τον έστειλε στους βασανιστές ο κύριος του όταν το έμαθε. Μετάνοια, άφεση αμαρτιών και μακροθυμία. Αμήν, αδερφοί. Μετάνοια, άφεση αμαρτιών μου και μακροθυμία για όλα τα άλλα. Συγχωρώ, καθώς συγχωρέθηκα. Πολλαπλασίως συγχωρέθηκα. Το ελάχιστο πρέπει να το συγχωρήσω. Αλλά και να τακτοποιήσω και τις εκκρεμότητές μου. Σε στενοχώρησα, αδερφέ, συγχώρεσέ με. Αν μπορώ να επανορθώσω, να επανορθώσω. Αν δεν μπορώ, τουλάχιστον να τακτοποιήσω τις σχέσεις μου με τους αδελφούς μου, αλλά και με όλους τους ανθρώπους, όπου και να βρίσκομαι. Και ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, τελειώνοντας, να προσέχω την καρδιά μου. Δεν θέλω να ακολουθώ την καρδιά μου. Θέλω να ακολουθώ το Λόγο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που με σώζει, επειδή πιστεύω σε αυτό. Οδηγός μου, δάσκαλός μου, καθηγητής μου, Κύριός μου και Θεός μου, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Ο αψευδής Λόγος του Θεού. Δεν έχω ανάγκη να με διδάξει κανείς. Και δεν έχεις ανάγκη να σε διδάξει κανείς. Δεν έχω ανάγκη να με συμβουλεύσει κανείς και δεν έχεις ανάγκη να σε συμβουλεύσει κανείς. Αρκεί να σε διδάσκει ο Χριστός και να σε συμβουλεύει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Αδελφοί αγαπητοί, για μας ξεκινάει μια καινούργια περίοδος το Σεπτέμβριο αυτό, όπως είχαμε πει. Τώρα είναι η πρωτοχρονιά για μας. Στις διακοπές μας πολλά κακά έγιναν. Πολλά κακά. Πριν ξεκινήσουμε το λέμε. Τώρα που γυρίζουμε το αναλογιζόμαστε για να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος είναι ένας ίδιος χρόνος. Πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος είναι και θέλω να είναι ένας άλλος χρόνος ξεχωριστός για τον καθέναν από μας. Ένας χρόνος αγιασμού και καθαρότητος. Ένας χρόνος ευλογίας. Ένας χρόνος μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού, μέσα στο έργο του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Αμήν, το λέμε στον Κύριό μας. Βοήθησέ μας. Αλληλούια. Τώρα, αδελφοί, με αυτή τη λογική της μετάνοιας, της επιστροφής, με αυτή τη λογική του φόβου και του τρόμου στην παρουσία του Θεού, της δοξολογίας με σέβας και με βλάβεια, με αυτή την γνώση ότι ο Θεός είναι αγάπη, άρα και πυρ καταναλύσκων, κάθε ένας θα σταθεί στην παρουσία του Θεού. Ας σηκωθούμε.